πώς να καθαρίσω εύκολα τα στένσιλ. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε περάσει από αυτό εδώ το στάδιο, το να έχουμε πάρα πολλά και βρώμικα στένσιλ. Τουλάχιστον εγώ το έχω περάσει πάρα πολλές φορές. Η φίλη μας η Αθανασία Σκορδά από το Καλλιτεχνείο της Δράμας είχε την καλοσύνη να μοιραστεί μαζί μας τον τρόπο που καθαρίζει εκείνη τα στένσιλ και σήμερα θα σας τον παρουσιάσω. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το υλικό, το απορρυπαντικό, που είναι σε μορφή κρέμας και λέγεται Bionol. Είναι σαν κρεμούλα. Σε μια λεκάνη βάζω μια κουταλιά της σούπας από την κρέμα αυτή και βυθίζω μέσα τα στένσιλ. Βλέπετε σε τι τραγική κατάσταση βρίσκονται τα στένσιλ μου, έτσι. Αυτά είναι κάποια στένσιλ που τα έχω πάρα πολλά χρόνια και εννοείται έχουν πάνω πάρα πολλές στρώσεις από χρώματα. Τα αφήνουμε μέσα στο μείγμα για 24 ώρες. Και δείτε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Μετά από 24 ώρες έχουν αρχίσει και διαλύονται από μόνα τους τα χρώματα. Βλέπετε πόσο βρώμικο έχει γίνει το νερό. Θα πάρω λοιπόν ένα πολύ δύσκολο στένσιλ, το οποίο έχει πάρα πολλές στρώσεις ακριλικού χρώματος. Και δείτε πώς έχει γίνει, πόσο εύκολα φερείται με μια οδοντόβουρτσα. Αλλά νομίζω ότι και χωρίς οδοντόβουρτσα, δηλαδή και με το χέρι μόνο, μπορείς πολύ εύκολα να το αφαιρέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Αθανασία από το Καλλιτεχνείο που μοιράστηκε μαζί μας αυτόν τον εύκολο τρόπο καθαρίσματος στένσιλ. Προσωπικά έχω ενθουσιαστεί, το δοκίμασα με το που μου το είπε και πραγματικά τα στένσιλ μου είναι σε άψογη κατάσταση, στένσιλ που κάποια στιγμή θα τα πετούσα γιατί πολύ απλά δεν καθάριζαν με τίποτα. Το συγκεκριμένο στένσιλ που βλέπετε τώρα έχει επάνω βερνίκι σε σπρέι νεφτιού και χρώματα νεφτιού επάνω. Το άφησα για 2 μέρες εκεί μέσα και βλέπετε πόσο εύκολα φερείται. Εδώ είναι τα στένσιλ που στεγνώνουν. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν πολύ καλά. Και ειδού τα καινούρια, ολοκένουρια στένσιλ μου, τα οποία τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βιντεάκι. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!